Πρόκειται για έναν λαό με τη δική του μακραίων ιστορία, ωστόσο από τις αρχές του περασμένου αιώνα πολλοί θέλησαν να τον αφανίσουν. Ο λόγος για τους Κούρδους που εδώ και εκατοντάδες χρόνια έχουν εξοριστεί μακριά από την πατρουαγή τους και μάχονται να επιβιώσουν αλλά και να διασώσουν την ιστορική τους μνήμη και την ταυτότητα στη γύρω περιοχή. Με αποφάσεις όπως η 688η του Συμβουλίου Ασφαλείας που ζητούσε από το Ιράκ να τερματίσει την καταπίεση Κούρδων πολιτών, ήταν η πρώτη φορά που ανοιγόταν μια συζήτηση που θα έδινε ελπίδα αισιοδοξία στους Κούρδους. Παρ' όλα αυτά, το κουρδικό ζήτημα έχει λάβει σήμερα διεθνείς διαστάσεις και για τους Κούρδους που επιχειρούν να επιβιώσουν σε μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια βιώνει καθημερινά ένα ανελαίτο αιματοκύλισμα, τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα εύκολα. Για το κουρδικό ζήτημα συζητούμε λοιπόν μαζί σήμερα για τις πολιτικές, τις οικονομικές και άλλες αιτίες που οδήγησαν εκατομμύρια ανθρώπων στην αναζήτηση μιας νέας γης για την πατρίδα τους, αλλά και για τις σημερινές πτυχές του ζητήματος όπως διαμορφώνεται σήμερα με τις εξελίξεις στη Συρία, στην Τουρκία και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή. Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι, και καλή σας εβδομάδα. Να καλωσορίσουμε τον Δ. Ζήνο Ρατζάρα, Πανεπιστήμιο Ιούκλαν Σάιπρους, διεθνολόγο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρατζάρα. Είστε καλά. Κουρδικό ζήτημα και εξελίξεις στην περιοχή. Γη κινείται και όχι μόνο, και πολιτική κινείται, φαίνεται. Τα πανταρή. Εντελώς. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο λόγω των εξελίξεων έρχεται πάλι στην επικαιρότητα. Κατά καιρούς έρχεται στην επικαιρότητα το κουρδικό ζήτημα. Γνωρίζουμε ότι το κουρδικό είναι ένα θέμα που αφορά αρκετά κράτη της περιοχής, κατά κύριο λόγο την Τουρκία, το Ιράν, τη Συρία και το Ιράκ. Βεβαίως υπάρχουν και αλλού κουρδικοί πληθυσμοί, για παράδειγμα στο Αζερβαϊτζάν, στο Λίβανο υπάρχουν κάποιοι κτλ. Να πούμε ότι ο κουρδικός πληθυσμός απαριθμεί περίπου 30 εκατομμύρια και λέγεται ότι είναι το μεγαλύτερο έθνος χωρίς κράτος. Στην Τουρκία υπάρχουν 12 με 22 εκατομμύρια, είναι πολύ δύσκολο να ορίσουμε ακριβώς τους αριθμούς. Στο Ιράν υπάρχουν 3 με 8, στο Ιράν 3 με 8, στο Ιράκ 4 με 6 και στη Συρία γύρω στα 2,5. Και αυτή τη στιγμή είναι στη Συρία που βλέπουμε να γίνεται ο μεγαλύτερος αναβρασμός σε ό,τι αφορά το κουρδικό ζήτημα. Την περασμένη δεκαετία είχαμε το αντίστοιχο στο Ιράκ, με τις συνέπειες που έφερε ο πόλεμος του Ιράκ το 2003 με την επέμβαση των Αμερικανών και ούτω καθεξής. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε ιστορικά για το πώς εξελίχθηκε το κουρδικό ζήτημα, αλλά και σήμερα το πώς για τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια τα γεωγραφικά της Μέσης Ανατολής και πώς εμπλέκονται οι μεγάλες δυνάμεις. Μπορούμε να πούμε, ας ξεκινήσουμε από την αρχή, που για να μην πάμε πίσω στους αιώνες και να ανοιχνεύσουμε τις ρίζες των κουρδικών φύλων. Αν θέλετε να πάμε στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στην συνθήκη των γνωστήν των Σεβρών, η οποία είχε τότε χαράξει τα σύνορα της περιοχής και στην οποία συνθήκη των Σεβρών το 1920 υπήρχε πρόνοια για έναν κουρδικό κράτος. Κάτι που πάντοτε οι Κούρδοι ήθελαν, έναν κουρδικό έθνος κράτος. Γνωρίζουμε ότι μετά την συνθήκη των Σεβρών υπήρχε ανατροπή. Ο Κεμάλ Ατατούρκ κατάφερε να επαναδιαπραγματευτεί αυτήν την συνθήκη και να φέρει νέα αποτελέσματα με τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923 και βεβαίως με την εμπλοκή των μεγάλων δυνάμεων. Το φέρουν βαρέως οι Κούρδοι για το πώς η Βρετανία έπαιξε σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό. Και το αποτέλεσμα ήταν ουσιαστικά να ακυρωθεί η πρόνοια αυτή για το κουρδικό κράτος στη συνθήκη της Λοζάνης. Από εκεί και πέρα ακολουθεί ένας μεγάλος αριθμός από κουρδικές εξεγέρσεις σε ολόκληρη την περιοχή και τόσο στη Συρία όσο και στο Ιράκ, όσο και σε άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Μεσοποταμίας, οι οποίες πολλές φορές αλληλοσυνδέονταν κιόλας. Τι λαός είναι? Είναι ένας λαός που συνδέεται περισσότερο με περσικά φύλλα, με τον περσικό λαό, το Ιράν όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Είναι ένας, αν θέλετε, έχει πολυδιάστατος, πολύμορφος λαός, από την άποψη ότι έχει μέσα διάφορες φύλες, διάφορα φύλλα, διάφορες ακόμα και πολιτισμικές ταυτότητες και ούτω καθεξής. Θρησκευτικά οι περισσότεροι από αυτούς είναι Σουνίτες μουσουλμάνοι, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα θρησκευόμενοι. Και μάλιστα υπάρχει ένα απόφθεγμα που χρησιμοποιούν και λέει ότι από τους άπιστους
σε σχέση με τους άπιστους, μάλλον οι Κούρδοι είναι μουσουλμάνοι. Για να δείξουν ότι δεν είναι άπιστοι, αλλά ούτε και ιδιαίτερα θρησκευόμενοι. Είναι όμως Σουνίτες μουσουλμάνοι στην πλειονότητα τους. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιοι Σιίτες μουσουλμάνοι και υπάρχουν και Γεζίτοι και άλλες μικρές αλλά είδη θρησκείας μέσα στους Κούρδους. Το παράδοξο Κούρδους. Είναι ότι δεν αφομοιώθηκαν ποτέ στις χώρες που έζησαν. Δεν αναγνωρίστηκαν ποτέ ως μειονότητα και να τους αναγνωριστούν τα αντίστοιχα δικαιώματα των μειονοτήτων. Ακριβώς ένας από τους λόγους ήταν διότι θεωρούσαν τα κράτη της περιοχής στα οποία αναφερόμαστε ότι αποτελούν απειλή στην εθνική ομοιογένεια των κρατών. Ιδιαίτερα αυτό συνέβαινε και στο, όχι μόνο στα άλλα κράτη, αλλά ιδιαίτερα στην Τουρκία, όπου η εθνική ταυτότητα που προσπαθούσε να χτίσει ο Κεμάλ Ατατούρκ είχε ιδιόμορφα στοιχεία τα οποία δεν του επέτρεπαν να κάνει την παραχώρηση και να πει ότι να αναγνωρίσει μια κουρδική εθνική μειονότητα και να τους δώσει κάποια δικαιώματα. Αυτό το πράγμα παραμένει έως σήμερα, παρόλο που τα τελευταία περίπου 10 χρόνια επί διακυβέρνησης Κομμάτου Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και του Ερντογάν τους έχουν δοθεί περισσότερα δικαιώματα. Και είναι ακριβώς για αυτόν τον λόγο που θεωρούν οι Κούρδοι, παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην Τουρκία με την κυβέρνηση Ερντογάν, ότι ίσως να είναι προς το παρόν, με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, η καλύτερη τους επιλογή, η οποία να δίνει περισσότερες προπτυγές στο ζήτημα του Κουρδικού, σε αντίθεση με προηγούμενες κυβερνήσεις, οι οποίες το μόνο που ήξεραν και ήθελαν να κάνουν ήταν να αντιμετωπίζουν το κουρδικό ζήτημα με βία. Έχουμε και τη δεκαετία του 80 και του 90 που ήταν ιδιαίτερα βίαιες δεκαετίες για το ζήτημα του κουρδικού στην Τουρκία. Δηλαδή από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και την ίδρυση του Εργατικού Κομμάτους Κουρδιστάν, του γνωστού μας ΠΚΚ, και την ανάληψη δράσης από αυτόν την αρχές της δεκαετίας του 80, ξεκινά ένας άγριος πόλεμος μεταξύ κυβέρνησης τουρκικής και του ΠΚΚ, ο οποίος απαριθμεί δεκάδες χιλιάδες θανάτων, και στα πλαίσια αυτού του πολέμου είχαν κατεδαφιστεί και καταστραφεί χιλιάδες χωριά κουρδικά στην Τουρκία, και κάτι αντίστοιχο είχε γίνει βεβαίως και στο Ιράκ, όπου εκεί βεβαίως και ο Σαντάμ Χουσέιν, ο οποίος στην αρχή σύμπραξε με τους Κούρδους. Το 1970 είχαν υπογράψει μια συμφωνία όπου τους έδινε δικαιώματα και τους είχε συμπεριλάβει στην κυβέρνηση του Ιράκ. Μετά τους προδίδει ουσιαστικά και κάνει διάφορες επιθέσεις, απόπειρες να δολοφονήσει τον αρχηγό τους, τον Μπαρζανί. Κάπου εκεί χαλά η όλη συμφωνία και μπαίνει και πάλι σε τροχιά σύγκρουση στο κουρδικό στο Ιράκ. Από εκεί και πέρα έχουμε τις εξελίξεις στο Ιράκ, τις εξελίξεις στο Ιράν. Έχουμε την ίδρυση κομμάτων, το πρώτο κόμμα που ιδρύεται το 1945 κουρδικών ιδρύεται στο Ιράν και ονομάζεται Κουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα του Ιράν. Ένα χρόνο μετά ιδρύεται το Κουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα του Ιράκ, το οποίο είναι και το πιο γνωστό σε εμάς. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το 1946, την ίδια χρονιά δηλαδή που μιλάμε, οι Κούρδοι του Ιράν προσπαθούν και εγκαθιδρύουν έναν de facto εκ των πραγμάτων κρατήδιον στο Ιράν με τη βοήθεια τότε της Σοβιετικής Ένωσης. Και έχει σημασία να το δούμε πώς αυτό ίσως να επαναλαμβάνεται σήμερα με άλλους όρους. Όμως για διάφορους λόγους η Σοβιετική Ένωση αποσύρεται και το Ιράν προχωρεί το 1947 και καταστέλει αυτή τη δημοκρατία, ονομαζόταν Κουρδική Δημοκρατία του Ιράν. Και υπάρχουν πολλές άλλες εξελίξεις που δεν ξέρω και εγώ τι να πω και τι να μην πω. Όχι, θα τις πούμε έτσι στο καθοδόν. Ναι. Όμως, κανείς όταν συγκεντρώσει την προσοχή του σε αυτή την εξέλιξη, αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει ένα βαθύτερο σχέδιο. Και αυτό λέγεται πραγματική πολιτική. Mm-hmm. Θα ήθελα λίγο το δικό σου βλέμμα, γιατί πάντα ως Κύπρος μας έπαιρνε πίσω αυτό που δεν κοιτούσαμε, τη ρίζα του φαινομένου. Mm-hmm. Πάντα κοιτούσαμε την επιφάνεια, όχι το φαινόμενο στη ρίζα του. Αυτό που μας διέφευγε διαχρονικά, θα λέγε κανείς, είναι τα γύρω-τριγύρω συμφέροντα, αυτοί που παράγουν τέλος πάντων την πολιτική με βάση τα συμφέροντα. Αρχίζει ενωμένης λοιπόν με το κουρδικό ζήτημα. Τι παίζει. Αυτή τη στιγμή τι παίζει. Έχουμε παίκτες. Ναι.
Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πάρα πολύ περίπλοκα, ακριβώς διότι οι παραδοσιακές συμμαχίες ή αντιμαχίες δεν εκφράζονται με απόλυτους όρους επί του εδάφους. Σήμερα, για να τα πάρω τα πράγματα έτσι με πολύ απλά, ναι, να τα πω με πολύ απλά λόγια. Υπεραπλούστευσε για να μπορούμε, ναι, να ακολουθούμε. Παρόλο που υπάρχει ένας βαθμός κινδύνου στην υπεραπλούστευση, θα το προσπαθήσω, διότι διαφορετικά δεν μπορούμε να το καλύψουμε, ναι, το θέμα. Ναι. Στην Τουρκία, αν υπάρχει η κουρδική κοινότητα, αντιπροσωπεύεται, αν μπορεί να μπει κάποιος αυτήν τη λέξη, από δύο βασικές, όχι μόνο δύο, αλλά δύο βασικές δυνάμεις. Η μία είναι το PKK, όπως σας είπα προηγουμένως, το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, το οποίο είναι και παράνομο στην Τουρκία, αλλά αναγνωρίζεται ως παράνομο και από τις ΗΠΑ κτλ., ως τρομοκρατική οργάνωση. Και η οποία οργάνωση χρησιμοποιεί βία, είναι δηλαδή σε εμφύλιο πόλεμο με την τουρκική κυβέρνηση και έχει ως ηγέτη της των φυλακισμένων Αμπτουλάχ Ωκάλαν. Το άλλο κόμμα είναι το Φιλοκουρδικό Κόμμα, το οποίο βρίσκεται και στην Βουλή, το οποίο θεωρείται ότι είναι η πολιτική πτέρυγα του ΠΚΚ, όμως ενίοτε διαφωνούν σε ό,τι αφορά τα μέσα και τους στόχους. Στο Ιράκ, αυτή τη στιγμή έχουμε την κουρδική περιφερειακή κυβέρνηση, δηλαδή το Βόρειο Ιράκ ή διαφορετικά το Ιρακινό Κουρδιστάν, στο οποίο υπάρχουν δύο βασικά κόμματα, το Δημοκρατικό Κουρδικό Κόμμα, όπως σας είπα προηγουμένως, του οποίου ηγέτης είναι ο Μασούντ Μπαρζανί, και το PUK το λεγόμενο, το Κόμμα Πατριωτικής Ένωσης του Κουρδιστάν, του οποίου ηγέτης είναι ο Ταλαμπανί. Αυτοί οι δύο ανήκουν σε οικογένειες που πάνε πολύ πίσω από τα αρχικά χρόνια του κουρδικού κινήματος του Ιράκ, και ήταν αρχηγοί αυτών των κομμάτων, ήταν οι πατεράδες τους βασικά. Και αυτοί έχουν διαδεχθεί τους πατεράδες τους. Ήταν και οι δύο συνιδρυτές και ηγέτες στο Δημοκρατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, όμως κάποια στιγμή ο Ταλαμπανί αποσχίστηκε από το κόμμα αυτό και δημιούργησε το δικό του με σκοπό την μεταρρύθμιση και μια πιο αριστερή στροφή. Στο Ιρακινό Κουρδιστάν επίσης υπάρχει το Δημοκρατικό Κόμμα του Ιράν, το οποίο είναι εξόριστο και έχει τη βάση του στο Ιρακινό Κουρδιστάν, και προσπαθεί να ενισχύσει και να στηρίξει τον σκοπό των Κούρδων στο Ιράν. Ταυτόχρονα υπάρχει και η πιο βίαιη, αν θέλετε, ή τρομοκρατική, όπως το θέτουν οι Τούρκοι και οι Ιρανοί, πτέρυγα των Ιρανών Κούρδων, που είναι το ΠΤΖΑΚ, ή διαφορετικά κόμμα, νομίζω, ελεύθερης ζωής στα ελληνικά, το οποίο θεωρείται ότι είναι παρακλάδι του ΠΚΚ της Τουρκίας. Δημιουργήθηκε το 2004. Mm-hmm. Στη Συρία τώρα υπάρχουν, κατά κύριο λόγο, μιλάμε για το PYD, το οποίο μαζί με το YPG, που είναι, και τα δύο είναι μαζί, έχουν ιδρυθεί το 2003 και 2004 αντίστοιχα, εκπροσωπούν τους Κούρδους, όμως μπήκαν ουσιαστικά σε ενέργεια από το 2011 και το ξέσπασμα του Συριακού εμφυλίου και αργότερα πολυδιάστατα του πολέμου στη Συρία. Τώρα, αυτά όλα οι οργανώσεις μεταξύ τους, κόμματα, πτέρυγες κτλ., δεν έχουν όλοι τους ίδιους στόχους και δεν χρησιμοποιούν όλοι τα ίδια μέσα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν μπορούμε να μιλήσουμε εύκολα για έναν ομογενοποιημένο κουρδικό κίνημα και να υποθέσουμε ότι στο μέλλον θα υπάρξει έναν κοινό συνεχτικό σχέδιο για το λεγόμενο μεγάλο κουρδικό κράτος ή το μεγάλο Κουρδιστάν. Πού χωλαίνουν και αυτοί και δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους. Η πολιτική, ξέρετε, είναι παντού ίδια και ορίζεται, τουλάχιστον κατά μια ρεαλιστική προσέγγιση, ως υπάλληλοι για την εξουσία. Συνεπώς, εδώ έχουμε άτομα και οργανώσεις ή ομάδες ανθρώπων οι οποίες θέλουν απλά να ανέβουν στην εξουσία και να εφαρμόσουν τη δική τους ατζέντα. Αυτό είναι το πολύ απλό. Κάπου διαφωνούν. Αυτό μπορεί να είναι η ιδεολογία, σε ό,τι αφορά δηλαδή αν είναι φιλελεύθεροι, αν είναι κομμουνιστές, αν στηρίζουν και όποιον κομμάτι. Αυτά είναι τα μικρά πράγματα. Κανονικά, εντάξει, θα περίμενε κανείς όλους τους Κούρδους να είναι ενωμένοι για την δημιουργία αυτού που είναι το όραμά τους, το θέλω τους. Και όμως μπαίνουν και άλλα πράγματα στη μέση, όπως είναι τα οικονομικά συμφέροντα. Ο Μπαρζανί, αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, έχει μια πολύ καλή συμφωνία και συνεργασία με την Τουρκία σε ό,τι αφορά την πώληση
πετρελαίου. Αυτός είναι ο Ιράν. Αυτός είναι ο Μπαρζανί, ο πρόεδρος του Ιρακινού Κουρδιστάν, ναι, Ιράκ. Ο οποίος διοικεί εκεί στο Κουρδιστάν του Ιράκ. Αντιλαμβάνεστε ότι όσο για την Τουρκία, όσο και για το ίδιο το κουρδικό κίνημα, αυτό είναι μια σε εισαγωγικά υπέρβαση. Είναι κάτι απώλεια. Αιρετικό. Και απώλεια. Φυσικά, λόγω του πώς εξελίχθηκαν οι καταστάσεις στην περιοχή τα τελευταία 7 χρόνια, φάνηκε λογικό για τον λόγο ότι η Τουρκία από τη μία έχασε όλα τα ρίσματα στη Μέση Ανατολή μετά την Αραβική Άνοιξη και βρήκε διέξοδο στους Κούρδους του Ιράκ. Οι δε Κούρδοι του Ιράκ, λόγω της σύγκρουσης τους με την κεντρική κυβέρνηση της Βαγδάτης, βρήκε διέξοδο στην Τουρκία. Και είναι μια σχέση που εξυπηρετεί και τους δύο. Οι Σύριοι δεν συμφωνούν. Κάποιοι Σύριοι δεν συμφωνούν με αυτόν, όπως και κάποιοι Ιρανοί δεν συμφωνούν με αυτόν, βεβαίως και κάποιοι Τούρκοι, Κούρδοι. Οπότε έχουμε αυτόν το περίπλοκο, αν θέλετε, μοτίβων σχέσεων στην περιοχή. Άρα αργεί πάρα πολύ να πάρει φόρμα αυτό που στις επιδιώξεις των ανθρώπων που τους αφορά είναι η δημιουργία του κουρδικού επίσημου κράτους, τέλος πάντων. Ναι, αν μιλάμε για το μεγάλο Κουρδιστάν, ναι, το οποίο οραματίζονται κάποιοι ως ένα μεγάλο κράτος που θα περιλαμβάνει όλες αυτές τις περιοχές από αυτές τις τέσσερις χώρες, τότε εννοείται ότι είμαστε μακριά. Δεν είμαστε όμως μακριά από την εγκαθίδρυση νέων ή Κουρδιστάν κρατηδίων μέσα σε κάθε μία από αυτές τις χώρες. Στη Συρία ήδη υπάρχει, είναι σε διαδικασία εφαρμογής αυτό το πράγμα, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και δεν είναι καθόλου απίθανο να ακολουθήσει κάτι παρόμοιο στην Τουρκία ή στο Ιράν. Στην Τουρκία, όπως είπαμε, ξανά είναι πιο εύκολο, διότι υπάρχει και μεγαλύτερος αριθμός Κουρδών, το PKK είναι πιο ισχυρό και ο έλεγχος που εξασκεί στην περιοχή της νοτιοανατολικής Τουρκίας είναι μεγαλύτερος. Στο Ιράν, όχι τόσο εύκολο, διότι παρόλο που υπάρχουν και εκεί αρκετά εκατομμύρια, γύρω στα 3 με 8, όπως είπα προηγουμένως, είναι διασπασμένοι οι Κουρδοί εδαφικά, γεωγραφικά. Οι μεν είναι στα δυτικά του Ιράν. Η ΔΕ είναι στα βόρειο-ανατολικά. Οπότε υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι εδάφους που τους χωρίζει και γι' αυτό υπάρχει και μεγαλύτερο πρόβλημα ισχύως και συνεκτικών επιχειρήσεων. Τώρα, είναι όμως επίσης πολύ δύσκολο να μιλήσουμε και να πούμε ότι εύκολα θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα στο εγγύ μέλλον. Και ταυτόχρονα. Και ταυτόχρονα, βέβαια, σίγουρα δεν θα γίνουν ταυτόχρονα. Βλέπετε, είναι ντόμινο. Ξεκίνησε από το Ιράκ, πάει στη Συρία. Λογικά η λογική συνέχεια θα είναι στην Τουρκία. Αλλά επειδή η Τουρκία δεν είναι ούτε η Συρία ούτε το Ιράκ και είναι ένα κράτος τουλάχιστον τυπικά πλέον σύμμαχος της Δύσης και μέλος του ΝΑΤΟ, δεν είναι εύκολο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ γενικότερα να επιτρέψουν κάτι τέτοιο να συμβεί μέσα στην Τουρκία, διότι αυτό σημαίνει αμέσως ότι στην περιοχή ο βαθμός αστάθειας και ανασφάλειας θα μεγιστοποιηθεί σε σημείο που δεν έχουμε ξαναδεί μέχρι τώρα. Γιατί όμως αυτό? Διότι μιλάμε για έναν τεράστιο όγκο Κούρδων, έναν τεράστιο πληθυσμό κουρδικό. Μιλάμε ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί εύκολα κάτι τέτοιο και θα ανταποκριθεί με υπέρμετρη βία ενδεχομένως. Και αντιλαμβάνεστε τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τα δυτικά συμφέροντα τα οποία εν μέρη σε κάποιους τομείς εκφράζονται μέσα από την Τουρκία. Να σημειώσω κάτι ενδιαφέρον. Ο Μόρτον Αμπράμοβιτς, που ήταν πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, αν θυμάμαι καλά, μεταξύ 1989-1991 στην Τουρκία, είχε υποστηρίξει τότε για διάφορους λόγους, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες δώσουν βοήθεια στους Κούρδους της Τουρκίας. Και η απάντηση της Ουάσιγκτον ήταν βασικά ότι κάτι τέτοιο είναι εκτός συζήτησης, διότι θα ανησυχήσει και θα δημιουργήσει προβλήματα στη σχέση μας με τους Τούρκους. Βλέπετε πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα στην διάρκεια 20 ετών και έχουμε τους Αμερικανούς αυτή τη στιγμή που μιλάμε να περιπολούν μαζί με κουρδικές συριακές ομάδες οι οποίες θεωρούνται παρακλάδι του PKK μέσα στη Συρία και να είναι υπό την απειλή βομβαρδισμού από την ίδια την Τουρκία. Αυτό μας δείχνει πρώτα και κύρια πόσο πολύ έχει αλλάξει ο ρόλος και η σημασία της Τουρκίας για το δυτικό στρατόπεδο. Και αν βάλουμε αυτό το πράγμα μέσα στην εξίσωση, αντιλαμβανόμαστε γιατί η σημασία των Κούρδων και ο ρόλος των Κούρδων έχει αυξηθεί τόσο πολύ. Διότι πλέον οι Κούρδοι μαζί με το Ιράν αποτελούν
μέσω πρόθεσμα τους νέους παίχτες πάνω στους οποίους η Δύση μπορεί να στηριχτεί για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της στο άμεσο μέλλον. Αυτό είναι. Αυτό είναι ο πυρήνας αυτού του προγράμματος. Ναι. Το πώς κινεί το νήμα το συμφέρον, το διεθνές συμφέρον. Και ας πούμε ότι τώρα υπήρχαν και κάποια ψηφίσματα από τα Ηνωμένα Έθνη την τελευταία περίοδο, τελευταία χρόνια δηλαδή, που αρχίζουν και στηρίζουν τους Κούρδους. Ναι. Υπάρχει μια τεράστια στροφή. Ναι. Και όπως είπες και εσύ, είναι με βάση τα συμφέροντά τους. Ακριβώς. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε όμως, Ζήνωνα, αγαπητέ Ζήνωνα, είναι αυτά τα συμφέροντα πώς βαδίζουν. Και πόσο καιρό παίρνουν να υλοποιηθούν και τι είναι αυτό που περιμένουν για να προχωρήσουν σε μια υλοποίηση που θα μπορούσε έτσι να ήταν και πολύ, να αλλάξει άρδη τα πράγματα στην περιοχή, η υλοποίηση του κουρδικού κράτους. Ναι. Μέσα στην Τουρκία. Ναι. Να πω γενικά ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πολύ συγκεκριμένο ως πλάνο για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Αυτό δεν είναι παράξενο όμως. Δηλαδή, να σας πω ότι υπάρχει μια παραδοξότητα. Ναι. Από τη μία δεν θεωρώ ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο. Δεν διαφωνώ όμως με το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος στόχος ή κάποιος σκοπός. Είτε από τους δυτικούς, ναι, είτε από οποιονδήποτε άλλο. Για παράδειγμα, μπορούσε καλύτερα κάποιος να επιχειρηματολογήσει ότι στόχος είναι η δημιουργία αυτού του μεγάλου Κουρδιστάν στην περιοχή. Ναι. Όμως, εάν εμείς εδώ αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα λόγω των διαφωνιών που υπάρχουν μεταξύ των ίδιων των Κούρδων, τότε είμαι σίγουρος ότι και οι ίδιοι Αμερικανοί αντιλαμβάνονται το πρόβλημα και προσπαθούν να βρουν κάποιες μέσες λύσεις έως καιρού. Αυτές οι μέσες λύσεις είναι εν μέρη, όπως σας είπα, αυτά τα, η δημιουργία μικρών κρατηδίων, ναι, κουρδικών, οι οποίοι, τα οποία σε κάθε χώρα τα οποία στην οποία δημιουργούνται, αποτελούν πράγματι, και αυτό φάνηκε από τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα, με την άνοδο του Ισλαμικού κράτους, εκφραστές των Αμερικανικών συμφερόντων. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι οι Αμερικανοί θα τους κάνουν τη χάρη και θα τους στηρίζουν SAE, εάν προκύψει κάτι άλλο, διότι έχουμε δει και τέτοια παραδείγματα στο παρελθόν μεταστροφής. Όμως σημαίνει ότι μπορούμε να περιμένουμε περισσότερη στήριξη από τους Αμερικανούς, τους Κούρδους. Και αυτό φάνηκε, θα έλεγα, περισσότερο στην τελευταία συνάντηση που είχε ο πρόεδρος Τραμπ με τον Ερντογάν. Συνάντηση η οποία αποτέλεσε, ήταν ουσιαστικά ψυχρολουσία για τον ίδιο τον Ερντογάν και έδειξε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη σχέση Τουρκία-ΗΠΑ, αλλά και ότι δεν είναι διατεθειμένη η Προεδρία στη Ουάσιγκτον να κάνει πίσω σε ό,τι αφορά τη στήριξη των Κούρδων. Από τη στιγμή που οι Κούρδοι βρίσκονται 2 με 3 χιλιόμετρα από τη Ράκα, τη βάση του Ισλαμικού κράτους στη Συρία, και η Τουρκία βρίσκεται 100 περίπου χιλιόμετρα μακριά, τότε θα ήταν δύσκολο να κατανοήσει κανείς για ποιο λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες να πούν στους Κούρδους να φύγετε και να αναλάβει η Τουρκία αυτήν την επιχείρηση. Κάθε άλλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιλαμβάνονται ότι η Τουρκία έχει άλλους σκοπούς. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία δημιουργεί στρατιωτική βάση στην Αλμπάπ, στη Βόρεια Συρία, που σημαίνει ότι έχει δικά της σχέδια τα οποία αντιτίθενται με τους στόχους των Ηνωμένων Πολιτείων. Ναι. Και προσπαθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε όλον αυτόν, ασχέτως με το στόχο που συζητήσαμε προηγουμένως, να βρουν τι μπορεί να γίνει στο μεταξύ. Και νομίζω ότι η χρυσή τομή, η οποία είναι βεβαίως πρόσκαιρη, δεν είναι κάτι μόνιμο, η χρυσή τομή αυτή τη στιγμή την οποία προσπαθούν να διαχειριστούν, είναι να επιτρέψουν στους μεν Κούρδους να προχωρήσουν στη Ράκα για να λυθεί στο βαθμό που μπορεί το πρόβλημα με το Ισλαμικό κράτος, και από την άλλη να πούν στην Τουρκία ότι, να υποσχεθούν στην Τουρκία ότι ενδεχομένως να μην μείνει η Ράκα στους Κούρδους μετά, διότι οι Κούρδοι σχεδιάζουν να την εντάξουν μέσα στα δικά τους τα εδάφη, σε αντάλλαγμα την μη επίθεση της Τουρκίας έναντι των Κούρδων και δι των Αμερικανών που είναι με τους Κούρδους στη Βόρεια Συρία. Είναι ένα πολύ περίπλοκο πλέγμα, το οποίο όμως, ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι είναι περίπλοκο και πολύπλοκο, είναι πολύ ασταθές. Και από στιγμή σε στιγμή μπορεί να ανατραπεί. Και δεν ξέρεις και τι εγκυμονεί. Δεν ξέρεις τι εγκυμονεί. Να ακούσουμε την κυρία Φωτίου. Κυρία Φωτίου, καλό απόγευμα. Κυρία Φωτίου, μου σας ακούμε. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κυρία Ελίνα. Συγχαρητήρια για το πρόγραμμα σας. Συγχαρητήρια και για τον καλεσμένο σας, τον κύριο Ζήνωνα. Ναι, και χαίρομαι που βλέπω εδώ έναν αγώνα για να γίνει επιτέλους έναν κράτος για αυτόν τον λαό, διότι το δικαιούται πανάρχαιος λαός, ο ξενοφώντας στην κύριο ανάβαση τον αναφέρει αυτόν τον λαό. Πέρασαν όταν πήγαιναν στα βάθη της Ασίας οι Έλληνες και τους φιλοξένησαν, λέει, στα σπίτια τους που ήταν κάτω από τη γη. Εκεί κοιμόντουσαν εκεί και τα ζώα τους και τους πρόσφεραν ένα ποτό καμωμένο από κρυφάρι που είναι ασφαλώς συμπύρα. Και είχαν, λέει, και ένα φωτιστικό που έβγαινε από τη γη, το πετρέλαιο. Αυτός ο λαός είχε πολιτισμό και δικαιούται έναν κράτος. Πότε θα γίνει, κύριε Ζήνωνα, αγωνιούμε μαζί τους και δικαιούται η ανθρωπότητα να τους συμπαρασταθεί. Οι Οθωμανοί Τούρκοι, λυπούμε που το λέω, προχτές ήρθαν, το 1000 μετά Χριστό. Αυτοί εδώ είχαν πατρίδα πριν, προ-Χριστού, από τα χρόνια των Ελλήνων. Σας ευχαριστώ που και με ακούσατε. Και εμείς, κυρία Φωτεινά. Παρακαλώ τον κύριο Ζήνωνα να μας πει περίπου πότε θα γίνει το κουρδικό κράτος. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Αντιλαμβάνεστε ότι λόγω του γεγονότος ότι δεν είμαι προφήτης, δεν μπορώ να πω πότε ακριβώς, δεν μπορώ να δώσω ημερομηνία. Μιλήσατε, βεβαίως, εξηγήσατε. Σας μίλησα όμως προηγουμένως και σας είπα ότι συμφωνώ και εγώ ότι δικαιούνται κράτος οι Κούρθοι. Θεωρώ ότι αυτό που γίνεται εις βάρος τους είναι μια μεγάλη αδικία. Αν αναλογιστούμε μάλιστα το ρόλο που έχουν τα τελευταία χρόνια στην περιοχή, είναι μπροστάριδες στον αγώνα κατά του Ισλαμικού κράτους και είναι οι μόνοι που έχουν θυσιάσει τόσους πολλούς ανθρώπους, ανθρώπινων δυναμικών σε αυτήν τη μάχη. Μπορώ να πω ότι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, περίπου δύο-τρία, θα έχουμε ξεκαθαρίσει το μέγεθος και την ισχύ του Συριακού Κουρδιστάν και νομίζω θα ξεκαθαρίσει και κατά πόσον επίκειται άμεσα και κάποια εξέλιξη στην Τουρκία. Αυτό που πρέπει να πω όμως και να αναφέρω είναι ότι μπορεί εμείς σήμερα να τους βλέπουμε τους Κούρδους ως κάποιους που διεξάγουν ένα δίκαιο αγώνα και αυτόν ισχύει. Και ως κάποιους οι οποίοι οπωσδήποτε πρέπει να αποκτήσουν το δικό τους κράτος. Πρέπει να πω όμως ότι οι μεγαλύτερες δυνάμεις σίγουρα έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι όταν και εφόσον οι Κούρδοι καταφέρουν αυτά που θέλουν να καταφέρουν, ενδέχεται να καταστούν μια επεκτατική δύναμη. Η ιστορία μας έχει δείξει ότι ένα κράτος ή μια αυτοκρατορία δεν αρκείται. Δεν επαναπαύεται και δεν αρκείται με αυτά που καταχτά. Κάλλιστα θα μπορούσε σε 10-20 χρόνια από τώρα, εφόσον ισχυροποιηθούν, να προχωρήσουν και να καταλάβουν και τα υπόλοιπα μέρη της Συρίας ή του Ιράκ ή της Τουρκίας. Κάτι τέτοιο το γνωρίζουν πολύ καλά ως σενάριο τα κράτη της περιοχής, αλλά και οι μεγάλες δυνάμεις, και νομίζω ότι προσπαθούν να διαχειριστούν έναν λαό ο οποίος κατά τα άλλα δεν είναι καθόλου διαχειρίσιμος. Ναι. Ο Κίσιντζερ ο ίδιος είπε... Ναι, αυτό με ενδιαφέρει λίγο. Καθόλου διαχειρίσιμος, και όταν βάζουν και με το Ισλαμικό κράτος, αυτό το έχω έτσι υπογραμμίσει εδώ για να σας ρωτήσω. Θέλει πολλά γκάτς, πολλά κότσια για να μην είσαι τίποτα. Όταν λέω δεν είσαι τίποτα, εννοώ να μην έχεις κράτος, να μην έχεις υπόσταση, να μην έχεις τα δικαιώματα τα οποία μάχεσαι να έχεις δικαιώματα και να κάνεις τέτοιους αγώνες από όποιο κράτος και αν βρίσκεσαι. Ναι. Ο Κίσιντζερ, όπως σας είπα, όταν μιλούσε για τον, αν δεν κάνω λάθος, για τον πατέρα Μπαρζανί, είπε ότι μας αρέσουν οι ηγέτες να τους βλέπουμε και να τους ξυμνούμε από μακριά, όταν όμως φτάσει η στιγμή να τους διαχειριστούμε, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και το απευχόμαστε. Οπότε, ναι μεν, οι Κούρδοι είναι όλα αυτά τα καλά πράγματα, αλλά είναι ένας σκληροτράχυλος λαός, είναι ένας λαός ο οποίος, και δεν το λέω με αρνητικό αν θέλετε τρόπο, είναι ένας λαός που έμαθε να επιβιώνει. Αν είναι δίκοπο μαχαίρι αυτό. Αυτό που είναι λάτωμα είναι και προτέρημα στον κάθε λαό. Ναι, πάντα. Είναι ένας λαός όμως που πέρασε μέσα από πάρα πολλούς αγώνες, έχουν παλέψει όλη τους τη ζωή, είναι σε κάποιο βουνό, με κάποιον όπλο και παλεύουν. Βεβαίως, κάποιον εχθρών, είτε ο χώρος ήταν αυτός, είτε το καθεστώς της Τουρκίας, είτε του Ιράν κτλ. Είναι ένας λαός ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ πώς να πολεμά. Υπάρχει στην κουλτούρα τους
η έννοια της απώλειας στον πόλεμο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια κοινωνία η οποία βρίσκεται συνέχεια σε μάχη και σε πόλεμο. Τα μπορεί να διαχειρίζεται δηλαδή το χαμό και μάλιστα να δημιουργεί μάρτυρες και ήρωες κτλ. Και, και να τα διοχετεύει όλα αυτά μέσα στο εθνικό της αφήγημα και μέσα στην ταυτότητα την κοινωνική της και στον σκοπό που τελικά θέτει ως στρατηγική επιλογή. Οπότε υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία γνωρίζουν και άλλοι και ίσως να φοβούνται να προχωρήσουν σε πιο αποφασιστικές κινήσεις και να δώσουν περισσότερα στους Κούρδους, περιμένοντας να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θέλω να δούμε και λίγο το Ισλαμικό κράτος που βρίσκεται σε αυτή τη φάση, αλλά και να πάμε πίσω στην Τουρκία. Η Τουρκία που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, από την οποία εξαρτώνται τόσα πολλά σε ό,τι αφορά εμάς. Για το Ισλαμικό κράτος, πού βρισκόμαστε, αγαπητέ Σύνονα? Το Ισλαμικό κράτος βρίσκεται σε υποχώρηση, θα έλεγα, και χάνει συνεχώς εδάφη. Ναι. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια επιχείρηση, μεγάλη επιχείρηση που διεξάγεται στη Μοσούλη του Ιράκ, η οποία προχωρεί μεν, αλλά πάρα πολύ αργά και δύσκολα, διότι η πόλη της Μοσούλης έχει καταστεί ουσιαστικά ένα φρούριο, το έχουν σκάψει, έχουν κάνει υπόγεια τούνελς, έχουν βάλει παντού εκρηκτικούς μηχανισμούς και παγίδες, ενάρκες κτλ. Χρησιμοποιούν τους ανθρώπους ως ασπίδες στις μάχες, δηλαδή των απλών των κόσμων, τους αμάχους. Ταυτόχρονα έχουμε μία επιχειρήση σε εξέλιξη, η οποία επίσης καθυστερεί στη Ράκα της Συρίας και σε άλλα μέρη. Αυτά τα δύο, η Μοσούλη και η Ράκα, είναι τα δύο κέντρα που εφόσον καταληφθούν και ιτηθούν, τότε μπορούμε να μιλούμε ουσιαστικά για την καταστροφή του Ισλαμικού κράτους όπως το γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Γιατί δεν έγινε μέχρι στιγμής? Δηλαδή, είναι ένας πόλεμος που το κόστος του οποίου, όχι μόνο σε υλικό, αλλά και σε ανθρώπους, σε ανθρώπινο δυναμικό, πάει και πάει και πάει τόσο καιρό που θα μπορούσαν να το είχαν τελειώσει. Δηλαδή, τα ειδικά όπλα, τις ειδικές καταδρομές. Ναι, θεωρητικά θα μπορούσαν. Δεν είναι θέμα οπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού. Νομίζω είναι θέμα συμφερόντων. Δηλαδή, για να τα βρουν κάποιες δυνάμεις μεταξύ τους και να αποφασίσουν ή να συμφωνήσουν ποια είναι τα όρια της κάθε μίας σε αυτόν τον πόλεμο κατά του Ισλαμικού κράτους. Τι κερδίζει δηλαδή και ο καθένας μέσα από αυτό. Και τι κερδίζει με το πέρας αυτού του πολέμου. Το Ισλαμικό κράτος, ας πούμε ότι διαλύεται, αφού είμαστε στην αρχή του τέλους. Η επόμενη μέρα? Η επόμενη μέρα δεν είναι τόσο καλή όσο θα ελπίζει κανείς. Δηλαδή? Διότι η διάλυση του Ισλαμικού κράτους σημαίνει, είναι σαν να σπάσει ένα γυαλί και γίνεται πολλά κομμάτια. Αυτά τα κομμάτια έχουν δυνητικά την ικανότητα να μετατραπούν σε νέους πυρήνες είτε τρομοκρατικούς ή σε νέους πυρήνες επίδοξων χαλιφάτων. Δηλαδή μπορεί να φύγουν η καταστροφή και η κατάληψη, ας πούμε, της βάσης στη Ράκα ή η εκδίωξη των τζιχαδιστών από τη Μοσούλη. Δεν σημαίνει ότι ξαφνικά λύεται το θέμα της τζιχαδιστικής τρομοκρατίας. Είναι νοοτροπία, είναι κουλτούρα. Εκτός από αυτό, αυτοί οι μαχητές κάπου πρέπει να πάνε. Πού θα πάνε? Κάποιοι θα πάνε στην περιοχή, στις χώρες τους, στην Ισία, Λιβύη, Συρία, Λίβανο κτλ. Κάποιοι θα πάνε πίσω στην Ευρώπη, από όπου και ήρθαν, πολλές χιλιάδες. Ήδη κάποιοι έχουν επιστρέψει στην Ευρώπη. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς διαχειρίζονται αυτοί που θα διαχειριστούν την κατάσταση την έξοδο των τζιχαδιστών από τη Μέση Ανατολή. Κατά πόσον αυτό μπορεί να γίνει, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην Ευρώπη είναι ενδεχομένως να είναι πιο εύκολο, εάν λάβουμε υπόψη τους ελέγχους στα σύνορα και όλα αυτά, αλλά και πάλι δεν μπορούν οι μυστικές υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών να παρακολουθούν όλους όλη την ώρα. Το λοιπόν, αγαπητές Ζήνων, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ανθρωπότητας τον 21ο αιώνα. Ότι αυτά τα κομμάτια ως νοοτροπία, διότι δεν είναι κράτος, δεν είναι έθνος, δεν είναι τέλος πάντων μέσα σε κάποια πλαίσια και μέσα σε κάποια σύνορα, έχουν μολύνει, και ας μου επιτραπεί αυτός ο όρος, γιατί μιλούμε για τρομοκράτες. Την κάθε περιοχή, και μιλάμε και για το δυτικό κόσμο και όχι μόνο.
Ναι. Λοιπόν, με αυτό ασχολείται κανείς. Δηλαδή, από πλευράς κοινωνιολογικής, από πλευράς κρατικής, από πλευράς πολιτικής, να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορούν οι νοοτροπίες να αλλάξουν. Γιατί, λες και εσύ, μετά την διάλυση του Ισλαμικού λεγόμενου κράτους, φερόμενους κράτους, όλη αυτή η μαύρη ροή, τέλος πάντων, της τρομοκρατικής διάθεσης θα οδεύσει σε καθαρές χώρες ή... Ναι. Περισσότερο καθαρές και θα γίνουν λιγότερο καθαρές μαζί με την τρομοκρατία που θα αναγκαστούν να στηβάσουν. Τι γίνεται εκεί? Γίνονται πολλές μελέτες, τόσο από ακαδημαϊκούς όσο και από τα ίδια τα κράτη, για να δουν πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο αφενός της ριζοσπαστικοποίησης, δηλαδή των ατόμων αυτών που ενώ είναι Ευρωπαίοι υπήκοοι καταλήγουν να είναι μέλη μιας τρομοκρατικής οργάνωσης ή να εμπνέονται από μια τέτοια. Και από την άλλη, για το πώς διαχειριζόμαστε το θέμα με τους ξένους μαχητές οι οποίοι επιστρέφουν πίσω. Η ακαδημαϊκή και πολιτική κοινότητα δεν έχει αποφασίσει ακριβώς ποια είναι η λύση σε αυτό το πράγμα, διότι τα αίτια είναι πάρα πολλά. Από τη μία, τα αίτια μπορεί να είναι οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά, από την άλλη, μπορεί να είναι ψυχολογικά, ιδεολογικά. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, διότι δεν αποκλείουμε κάποιον αίτιο, απλά πρέπει να τα συνυπολογίσουμε για να καταλήξουμε εκεί που χρειάζεται. Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Άλιστα. Δηλαδή η αντιμετώπιση πρέπει να είναι πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη. Yeah. Πρέπει να ληφθούν μέτρα οικονομικά, μέτρα κοινωνικά, το να λυθεί, ας πούμε, το πρόβλημα, η συζήτηση της πολυπολιτισμικότητας, τι είναι αυτή η πολυπολιτισμικότητα, πώς την θέλουμε, γιατί τη θέλουμε και πού τη θέλουμε, ποια είναι τα όρια της και ποια δεν είναι. Και από την άλλη πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση σε επίπεδο ιδεολογικών και αν μιλάμε για την τζιχαντιστική τρομοκρατία σε επίπεδο Ισλάμ, ενδεχομένως για την ενίσχυση αυτών που ονομάζουμε αντιεξτρεμιστικών αφηγημάτων. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν κάποια αφηγήματα, κάποια προπαγάνδα, μαρτυρίες, ακόμα και αν θέλετε να το πείτε, που υπερισχύουν μεταξύ των μουσουλμάνων και εκφράζονται από άτομα που είναι ακραία, αυτά τα άτομα και αυτή η ρητορία, αυτά τα αφηγήματα να αντικατασταθούν από αφηγήματα όχι που ακυρώνουν το Ισλάμ, αλλά που προσπαθούν να διαμορφώσουν το τι συζητείται και το πώς περνά στον μέσο μουσουλμάνων, ουσιαστικά, ούτως ώστε μάλλον, να μην οδηγεί σε ακραίες εκφάνσεις. Έχουμε τον κύριο Χατζηγιάννη, αλλά έχω μια υποψία ότι είναι η αδυναμία των πολιτισμών των κρατών να δίνουν ορίζοντα ελευθερία, πνοή, ελπίδα στους ανθρώπους του. Και όλοι αυτοί που περιθωριοποιούνται έχουν ανάγκη από έναν ανώτερο στόχο. Πολλές φορές λόγω της άγνοιας καταλήγουν στην τρομοκρατία. Ναι, είναι και αυτό μαζί με άλλα πράγματα. Λοιπόν, θα ακούσουμε τον κύριο Χατζηγιάννη. Κύριε Χατζηγιάννη. Ναι, χαίρετε. Χαίρετε, κύριε Χατζηγιάννη. Ναι, χαίρετε για το πρόγραμμα σας. Να είστε καλά. Θα ρωτήσω. Ξέρετε ότι το ζήτημα των τσιχαντιστών του Ισλαμικού κράτους είναι πολύ λεπτό, διότι έχω παρακολουθήσει καμιά εικοσαριά καλεσμένους σας να μην μας λένε ούτε πώς εμφανιστήκαν αυτοί οι γιγαντιστές, πώς έχουν καταφέρει να επικρατήσουν σχεδόν στη μισή ζωή ή στο έναν τρίτο του Ιράκ, της Συρίας και να σχεδόν να είναι έτοιμοι να ανακηρύξουν κράτος και να μην τους έχουν εντοπίσει, ιδίως οι δορυφόροι Αμερικάνοι, και ξαφνικά μετά να στρέφονται εναντίον όταν έχει επεμβεί η Ρωσία και να προσπαθούν να τους δαιμονοποιήσουν τώρα. Ποιος τους επλέωνε, ποιος τους εκατασκεύασε, διότι δεν είναι... Δεν ήρθαν από μόνοι τους. Θέλουμε να το ακούσουμε, δεν ξέρω αν μπορεί ο καλεσμένος να μας πει. Βεβαίως, να απαντήσει ο κ. Σιάρας. Βεβαίως, σας ευχαριστούμε εμείς. Ναι, αγαπητή Ελίτα, αυτό το ερώτημα το έχουμε απαντήσει. Το έχουμε απαντήσει σε προηγούμενες εκπομπές 2-3 φορές, αλλά να το ξαναπούμε. Οι τζιχαντιστές αυτοί δεν εμφανίστηκαν από το πουθενά. Στο Ιράκ υπήρχαν από πριν, δηλαδή από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, ως η λεγόμενη Αλ-Κάιντα του Ιράκ.
Αυτή η Αλ-Κάιδα του Ιράκ κάποια στιγμή στα μέσα της δεκαετίας μετατράπηκε στο λεγόμενο Ισλαμικό κράτος του Ιράκ, το οποίο μεταγενέστερα στις αρχές του 2000, στις δεκαετίες που διανύουμε, έγινε Ισλαμικό κράτος της Συρίας και του Ιράκ και μετά έγινε Ισλαμικό κράτος σκέτου. Οπότε δεν εμφανίστηκαν από το πουθενά και μάλιστα υπήρχαν κάποιοι στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας που προέβλεψαν ότι αυτό θα γινόταν. Λόγω της αστάθειας που δημιουργήθηκε στο Ιράκ μετά την εισβολή των Αμερικανών και το χώρο που βρήκαν αυτοί οι άνθρωποι να εκμεταλλευτούν την αστάθεια και ούτω καθεξής. Το κατά πόσον τώρα ήθελα να αναφερθώ στο μέγεθος του Ισλαμικού κράτους. Όχι, διότι... αν τους δυνάμωσαν οικονομικά κάποιοι παράγοντες. Ναι, σίγουρα βοηθήθηκαν οικονομικά. Κοιτάξτε, δεν έχουμε στοιχεία που να είναι 100% επιβεβαιωμένα. Όμως υπάρχουν πηγές που λένε ότι υποβοηθήθηκαν από οικονομικούς πόρους από τη Σαουδική Αραβία, από το Κατάρ, από την Τουρκία και ούτω καθεξής. Ταυτόχρονα πρέπει να πούμε ότι με το που προέλασαν μέσα στο Ιράκ και στη Συρία, κατάφεραν να καταλάβουν πετρελαιοπηγές, από τις οποίες έβγαζαν πολλά εκατομμύρια δολάρια και το πετρέλαιο αυτό το πουλούσαν στη μαύρη αγορά. Το πουλούσαν ακόμα και στον ίδιο τον Άσαντ και στους Κούρδους. Και έσπαζαν και την αγορά. Και έσπαζαν και την αγορά και στην Τουρκία βεβαίως το πουλούσαν. Ναι. Οπότε από αυτά έβγαλαν πολλά λεφτά. Όμως πρέπει να πούμε ότι κάποια στιγμή, νομίζω ήταν το 2015, όταν έχασαν κάποια εδάφη και κάποιες πετρελαιοπηγές, είχαν μάλιστα προβεί στη μείωση του μισθού των τζιχαντιστών. Υπάρχουν έγγραφα τα οποία έχουν βρει από επιδρομές που έκαναν νομίζω στο Ιράκ. Οπότε δεν είναι τόσο ισχυρό όπως φαίνεται. Να πω για το θέμα των εδαφικών. Έγιναν κάποιες αναφορές παλαιότερα ότι κατέχουν το 1/3 του Ιράκ και της Συρίας κτλ. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, διότι το πραγματικό έδαφος που έχουν υπό τον έλεγχο τους είναι πολύ λιγότερο, ακριβώς για τον λόγο ότι τα εδάφη αυτά που βλέπουμε στους χάρτες και όλων αυτών των μαύρων που μας δείχνουν, τα περισσότερα είναι έρημος. Δεν μπορεί ούτε να το ελέγξει, ούτε να το... Ξεκίνησαν όλα από το Ιράκ, είπες αγαπητέ Ζήνων. Τι πήγε, έχουμε και άλλη τηλεφωνική που εκκρεμεί. Τι πήγε στραβά με τις αμερικανικές επιχειρήσεις εκεί και άφησαν τόσο κακά κατάλοιπα? Βασικά δημιουργήθηκε ένα κενό εξουσίας στο Ιράκ. Αυτό που έγινε ήταν με το θάνατο του Σαντάμ Χουσέιν και την εκτέλεση του. Ουσιαστικά αυτό που προέκυψε ήταν μια σιιτική κυβέρνηση. Κυβέρνηση δηλαδή που υποστηριζόταν από το Ιράν. Και η οποία ουσιαστικά προσπάθησε να εκδικηθεί τη σουνιτική κοινότητα, η οποία στο Ιράκ είναι η μειονότητα και επί Σαντάμ Χουσέιν κυβερνούσαν τη χώρα, να εκδικηθεί με τον ίδιο τρόπο που ο Σαντάμ Χουσέιν δεν μεταχειριζόταν σωστά τη σιτική πλειοψηφία. Άρα άφησαν πίσω τους το χάος. Άφησαν περίπου πίσω τους το χάος και όχι μόνο αυτό, αλλά ουσιαστικά το Ιράκ έγινε μαριονέτα του Ιράν. Δημιουργείται ένας εμφύλιος πόλεμος μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών, στον οποίο με διάφορους τρόπους περιλαμβάνονται και οι Κούρδοι, συμμετέχουν και οι Κούρδοι. Και μέσα σε όλο αυτό το χάος, οι ακόλουθοι του Σαντάμ Χουσέιν, οι οποίοι πολλοί από αυτούς ήταν Σουνίτες, στρατηγοί κτλ., παίζουν ρόλο στην ενδυνάμωση των τζιχαντιστών. Ναι, διότι ουσιαστικά καταλήγουν όλες, ήταν πολλές ομάδες, δεν ήταν μόνο η Αλ-Κάιδα, αλλά καταλήγουν όλες αυτές οι ομάδες να θεωρούν αυτούς αντιμπεριαλιστικές οργανώσεις κατά του Αμερικανού εισβολέα και ούτω καθεξής. Ναι. Και διερωτάται κανείς με ποια ευθύνη, πόσο μεγάλη είναι ευθύνη των μεγάλων δυνάμεων όταν εισβάλλουν σε χώρες όπως το Ιράκ και ακυρώνουν κεφάλια όπως είναι ένας δικτάτορας, μετά να αφήνουν, όπως είναι εξέφρασης και το φόβο να γίνει το ίδιο με το Ισλαμικό κράτος τώρα, αφήνουν τα χιλιάδες κομμάτια σύνδετα, το οποίο μετατρέπονται σε κάτι άλλο. Ναι. Μετατρέπονται σε άλλους θανατηφόρους, δεν ξέρω και εγώ τι, οργανισμούς και ίσως και πολύ χειρότερα. Από τη στιγμή που διασπάται η συνοχή ενός κράτους, η κοινωνική, η πολιτική και η οικονομική, τότε όλα τα κομμάτια που κρατούσαν όλες αυτές τις διαφορετικές ταυτότητες μαζί δεν υπάρχουν πλέον. Δεν υπάρχει αυτή η κόλλα που λέμε. Ναι, έξω ο Σαντάμ, ίσω χίλια κομμάτια. Και πλέον ο καθένας ουσιαστικά δημιουργείται μια κατάσταση όπου ο καθένας προσπαθεί να επιτύχει το δικό του στόχο. Ο οποίος είναι αντίθετος με τους στόχους των υπολείπων. Ναι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Φιλίππου. Παρακαλώ, κύριε Φιλίππου.
Καλά που... Εγώ είμαι μόνιμος κάτοικος Αγγλίας και είμαι στην Κύπρο για διακοπές. Μάλιστα. Μένω στο βόρειο Λονδίνο και εκεί υπήρχε ένα τζαμί, ο οποίος υπήρχε ένα ημάμις, ο οποίος τον έλεγα Captain Cook. Αυτό είναι γεγονότα. Διότι το αριστερό του χέρι δεν είχε χέρι. Και αυτό για 18 χρόνια ανακάλυψε τη μυστική υπηρεσία των Άγγλων, που οποίοι δίδασκε και έκανε recruitment, συγγνώμη για τα αγγλικά μου, για το ISIS. Μάλιστα. Τους επήρε 18 χρόνια να τον κάνουν εξορία από την Αγγλία, διότι πήγαινε στο δικαστήριο για τα human rights. Και αυτός έπαιρνε δικαιώματα, δηλαδή λεπτά από την κυβέρνηση. Γι' αυτό λέω η Ευρώπη τώρα άρχισε να πληρώνει για τα λάθη της. Μάλιστα. Για αυτά τα human rights. Ναι. Απορρίφθηκαν οι μυστικές υπηρεσίες, ό,τι ξέρανε. Εφημερίδες το γράφουν όλη μέρα. Ναι, και δεν μπορούσαν να τον εξορίσουν από την Αγγλία. Ναι, παρόλο που γνωρίζαν. Τι μπαίνει στην Ευρώπη με αυτά τα human rights, τα παιδιά που σκοτωθήκαν στο Μάντσεστερ. Πού ήταν τα human rights τους. Ναι. Ας σκεφτεί η Ευρώπη λίγο πιο, δεν ξέρω πώς να το πω, δεν είμαι πολιτικός. Ας σκεφτεί διαφορετικά. Σας ευχαριστώ. Αυτοί οι 22 που πεθάναν προχτές αυτά τα παιδιά, πού είναι τα human rights τους. Ναι. Η Ευρώπη ισχύζεται και κάνει για τα human rights και όλα αυτά και όλα αυτά. Υπάρχει ένα limit. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και ο κύριος Νίκος, να ακούσουμε και τον κύριο Νίκο και να απαντήσει ο Δόκτωρ Τσάρας. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σας κύριε Νίκο. Μια πολύ απλή ερώτηση. Πολύ απλή ερώτηση. Ό,τι σεβασμό δείχνουν αυτοί στη δική μας θρησκεία και σε εμάς, να δείξουν και εμείς το ίδιο εδώ. Γιατί όχι. Τι εννοείται, πολύ απλό. Σαφή. Εδώ. Όπως μας σέβονται, να τους σεβαστούμε. Μιλάτε για εδώ, στην Κύπρο. Για όλη την Ευρώπη. Για όλη Ελλάδα, την Ευρώπη, για μάλιστα. Μάλιστα. Γιατί όχι. Λοιπόν, όπως μας σέβονται, όπως σέβονται αυτοί τους χριστιανούς και τις υπόλοιπες θρησκείες, να τους σεβαστούμε και εμείς. Σαφέστατος. Κύριε Νίκο, να απαντήσει ο Δ. Τσάρας. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Και να πω ότι νομίζω είναι λίγο απλοϊκό να λέμε ότι, ότι σεβασμό δείχνουν, να δείχνουμε κι εμείς, διότι μετά η επόμενη ερώτηση που πρέπει να απαντήσουμε είναι ποιοι είναι αυτοί που μας δείχνουν ό,τι μας δείχνουν και σε ποιους πρέπει εμείς να δείξουμε αυτό που πρέπει να δείξουμε. Η απάντηση είναι ότι από τα 1,6 δισεκατομμύρια μουσουλμάνων, μόνο περίπου το 10% έχει τάσεις, αν θέλετε, βίαιες, λόγω περισσότερων του δόγματος. Είναι επιρρεπής στο να καταλήξει σε μια βίαιη πράξη. Επιρρεπής, ούτε καν τζιχαντιστής. Ναι. Μιλάμε για το δόγμα των σαλαφιστικών ή των βαχαμπιστικών, το οποίο κυριαρχεί, είναι κρατική, αν θέλετε, ιδεολογία στην Σαουδική Αραβία. Αυτό είναι Σία ή Σίνα. Αυτό είναι σούνι, είναι σουνιτικό δόγμα. Είναι το δόγμα που ενστερνίζεται, υιοθετεί κτλ. Και υποτίθεται και πιο μοντέρνη αυτή, έτσι. Όχι, αυτή είναι η πιο μοντέρνη, η Σούφη. Α, είναι η Σούφη. Λοιπόν, οι σαλαφιστές, σαλαφιστές είναι και το Ισλαμικό κράτος, σαλαφιστές ήταν και είναι η Αλ-Κάιντα. Αυτοί οι άνθρωποι προφανώς και στη βίαιη τους μορφή, διότι και στην Κύπρο έχουμε σαλαφιστές, μικρών αριθμών μεν, οι οποίοι όμως δεν είναι καθόλου βίαιοι. Και στα κατεχόμενα μιλάτε. Και στις ελεύθερες περιοχές. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, παρόλο που υιοθετούν μια πιο ακραία, μια πιο κυριολεκτική, αν θέλετε, ερμηνεία του Κορανίου και των παραδόσεων του Ισλάμ, δεν σημαίνει ότι είναι εξορισμού βίαιοι. Λοιπόν, οπότε θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί που όντως προβαίνουν σε πράξεις βίας, σε τρομοκρατικές επιθέσεις και ούτω καθεξής, και να χειριστούμε αυτά τα άτομα ανάλογα. Και για να το συνδέσω λίγο με το προηγούμενο, με το ερώτημα. Άρα, προς Θεού, δεν είναι όλοι μουσουλμάνοι. Προφανώς και αν ήταν όλοι μουσουλμάνοι. Δηλαδή αυτό πρέπει έτσι να το περάσουμε έντονα. Φανταστείτε, αν ήταν όλοι μουσουλμάνοι βίαιοι, 1,6 δισεκατομμύρια, θα σημαίνει θα είχαμε απλά έναν κόσμο γεμάτο βία και χάος και τρομοκρατικές επιθέσεις. Και απλά να πω ότι στο Ιράκ και στη Σύρια και στην Αίγυπτο, οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί έμεναν για χρόνια, πολλά αιώνες, έμεναν μαζί σε ειρήνη. Δεν υπήρχαν οποιαδήποτε προβλήματα. Από εκεί και πέρα είναι άλλες καταστάσεις που μπήκαν στη μέση, που πολιτικοποίησαν τις σχέσεις
και δημιουργήθηκαν τα προβλήματα με τα αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα και με τους Κόπτες στην Αίγυπτο και με τους χριστιανούς της διώξης από το Ισλαμικό κράτος κτλ. Θέλω μια εκτίμηση μόνο, επειδή εμπιστεύουμε την άποψή σας. Πώς είναι η ευθύνη, πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη αυτών των δυνάμεων που εισβάλλουν σε μια χώρα για να διαλύσουν τον δικτάτορα, τον χι δικτάτορα. Ναι. Και στο τέλος παρατιέται αυτή η χώρα στο έλεος των μικρών δυνάμεων που αναπτύσσονται και επιφέρουν στο τέλος της ημέρας τέτοια αποτελέσματα όπως οι τζιχαδιστές. Και μάλιστα μέσα στην Ευρώπη. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Οι Αμερικοί σε αυτή την περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση είναι οι Αμερικάνοι και οι σύμμαχοί τους. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη, διότι ουσιαστικά αλλάζει το ρούν της ιστορίας. Μπορεί να κατέληγε πάλι σε μια βίαιη έκφανση το τι συνέβαινε στο Ιράκ, δεν γνωρίζουμε. Μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά να ήταν από δική τους απόφαση. Ναι, αλλά δεν μπορείς από έξω να μπαίνεις και μάλιστα με μια, μια πρόφαση η οποία δεν είχε καμία. Δεν μπορούσε να στοιχειοθετηθεί. Δηλαδή είχαν μπει στο Ιράκ με σκοπό, υποτίθεται, να βρουν όπλα μαζικής καταστροφής. Ακόμα δεν τα έχουν βρει. Και κατέληξε η ολόκληρη εισβολή να αλλάζει ουσιαστικά τους στόχους της περίπου κατά το 2015, περί το 2015, και να γίνεται, υποτίθεται, μια επέμβαση και μια επιχείρηση προώθησης της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Και αυτό που κατάφερε είναι ακριβώς το αντίθετο. Ενώ πήγε να εξαλείψει τα όπλα μαζικής καταστροφής με το φόβο ότι θα πέσουν στα χέρια ίσως μη κρατικών δρόντων, ίσως να χρησιμοποιήσει ο Σαντάμ Χουσέιν εναντίον κάποιων άλλων κρατών κτλ. Κατάφεραν ακριβώς αυτό που πήγαν να αποτρέψουν. Οπότε δεν μπορούμε να μην συζητάμε και να μην, να μην κρίνουμε και να μην αξιολογούμε αυτή την επέμβαση και αυτού του είδους τις επεμβάσεις. Ξέρετε, γιατί το υπογραμμίσατε σε αυτό που πρόκειται να συμβεί πολύ πιθανώς με το Ισλαμικό κράτος. Βεβαίως αυτή είναι μια άλλη. Είναι εκτίμηση. Ναι, είναι μια άλλη και το κρατούμε, αλλά το βλέπω, να σας πω την αλήθεια, ότι κτυπώντας αυτό που έχει μια συνοχή, κακή συνοχή, γιατί είναι τρομοκράτες εκεί που πολεμούν. Κτυπώντας τους και διαλύοντας αυτόν τον κίνδυνο της κήρυξης του Ισλαμικού κράτους και της επέκτασης κτλ., συγχρόνως τους εξαπολύσεις παντού και δεν ξέρεις και τι πρόκειται να συμβεί. Δηλαδή, τα πράγματα όλα θέλουν δικαιοσύνη, θέλουν γνώση, θέλουν από την ρίζα επίλυση του κάστοτε προβλήματος για να μπορεί να μην επέρχεται και εκδίκηση. Σίγουρα βλέπετε όμως ότι το κακό είναι όπως τη λερναία ανίδρα που κόβεις το κεφάλι και βγαίνουν άλλα πολλά. Εφόσον έγινε το λάθος, βεβαίως υπήρχαν και άλλα λάθη. Πούμε για τα προηγούμενα, να ξεκινήσουμε από το Αφγανιστάν και να πάμε από τον πόλεμο του Αφγανιστάν και τη δημιουργία της Αλ-Κάιντα με τον Μπιν Λάντεν. Δηλαδή, και καταλήξαμε εδώ που είμαστε σήμερα. Ακόμα και εκείνα μπορούν να αποδοθούν ευθύνες στις μεγάλες δυνάμεις τότε. Όχι ότι τις δημιουργήσαν ή ότι φταίνε για τις βίαιες τους πράξεις ή ότι, και αυτό είναι σημαντικό, δικαιολογούν τις βίαιες τους πράξεις για κανέναν λόγο. Όμως υπάρχουν ευθύνες πολιτικές. Τουλάχιστον αν παρέμβεις, δώσει και μια λύση συνέχιση. Ακριβώς, αν παρέμβεις, πρέπει να δώσεις μια λύση. Οι λύσεις που έχουν συνήθως είναι αυτές που λέμε έναν μέγεθος ταιριάζει σε όλα. Και αυτό ισχύει και για τα Ηνωμένα Έθνη και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά, τα οποία επεμβαίνουν, αυτά τα μέρη επεμβαίνουν σε διάφορα κράτη προσπαθώντας να επιβάλλουν έναν είδος φιλελεύθερης δημοκρατίας, η οποία σε αυτές τις χώρες για τον ένα ή τον άλλο λόγο δεν πετυχαίνει ή δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές ή η κατάλληλη πολιτική κουλτούρα για να πετύχουν. Και καταλήγουν να έχουν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, ενισχύοντας τη βία, ενισχύοντας. Αυτό γιατί δεν το βλέπουν, κύριε Τζάρα. Γιατί δεν το βλέπουν. Ναι, γιατί δεν το βλέπουν αυτοί που ενεργούν. Η πραγματικότητα είναι ότι το βλέπουν. Τις μοίρες του κόσμου. Αλλά είναι πλέον αργά. Δηλαδή υπάρχουν συζητήσεις, όπως σας είπα πριν, και σε αυτόν τον τομέα, και ακαδημαϊκές, και στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη κτλ. Που προσπαθούν να διαμορφώσουν με τέτοιον τρόπο τις επιχειρήσεις τους και τις επεμβάσεις τους σε αυτές τις χώρες, ούτως ώστε να είναι με έναν τρόπο που θα βοηθά τους τοπικούς πληθυσμούς αντί να δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Αλλά μιλάμε ότι βρισκόμαστε στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα και τα αρνητικά αποτελέσματα που ακολούθησαν όλων των λαθών των περασμένων δεκαετιών τα προσπαθούμε να διαχειριστούμε σήμερα. Και επιπλέον επίκειται κι άλλο. Επικίνδυνται κι άλλα. Υπάρχουν κι άλλα προβλήματα. Ναι. Το πρόβλημα με το Ισλαμικό κράτος είναι ότι υπάρχει ένα δίλημα. Από τη μία δεν μπορείς να μην
χτυπήσεις το Ισλαμικό κράτος, δεν μπορείς να το αφήσεις να μεγενθυνθεί. Από την άλλη, αν το κάνεις, δηλαδή αν το κάνεις λάθος μάλλον, λανθασμένα, τότε μπορεί και πάλι το αποτέλεσμα να είναι χειρότερο από αυτό το φαινόμενο που έχουμε σήμερα. Ναι, με αυτόν τον κίνδυνο που. Με τον κίνδυνο που είπαμε πριν και για τη Μέση Ανατολή και για την Ευρώπη. Και κυρίως για τον δυτικό κόσμο. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μουγιάρη, παρακαλώ. Ναι. Γεια σας. Ναι. Ναι, γεια σας, η ερώτησή σας. Ναι, ναι, ναι. Συγχαρητήρια για το πρόγραμμά σας. Να είστε καλά. Ήθελα να ρωτήσω το προσκεκλημένο σας εκεί. Ναι, ο δόκτωρ Ζήνωνας Τζάρας. Ναι. Ναι, ήθελα να συνδέσω λίγο το θέμα του Κυπριακού με το ISIS και το κουρδικό, γιατί το θέμα που συζητείτε τώρα νομίζω είναι κουρδικό και εξέλιξη στην περιοχή, έτσι. Έτσι. Και ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή παρατηρούμε τώρα στην περιοχή, και ειδικά όσον αφορά τον ISIS, που έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην Ευρώπη και έχει χτυπήσει σε Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, με όλες τις επιπτώσεις που παρατηρούμε τώρα, μήπως θα μπορούσε να μας πει ο προσκεκλημένος σας τι επιπτώσεις μπορεί να έχει όσον αφορά την Κύπρο και αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος όσον αφορά την Κύπρο. Την εξέλιξη, δηλαδή, την εξέλιξη του όλου. Ναι, την εξέλιξη του όλου θέματος όσον αφορά το Κυπριακό. Ναι. Και εκτός από αυτό, θα ήθελα να ρωτήσω και το εξής, εάν τα συμφέροντα που έχει τώρα η Τουρκία στην περιοχή, γιατί είχατε πει προηγουμένως για το κουρδικό, η πιθανή δημιουργία τεσσάρων κρατηδίων σε Ιράκ, Ιράν, Τουρκία και Συρία. Και Συρία. Το κλίμα γενικά που επικρατεί στην περιοχή, εάν ευνοεί ή όχι τη λύση του Κυπριακού, διότι αν δεν ευνοεί τη λύση του Κυπριακού για αυτή την περίοδο, τότε πιθανώς να συζητάμε για λύση για να περνά κατά πάση πιστεύω καιρός, χωρίς να έχουμε κάποια πιθανότητα να λυθεί το Κυπριακό τώρα. Να είστε καλά, κύριε Μουγιάρη, να μας απαντήσει ο Δ. Τζάρας. Να είστε καλά, και εμείς. Άρα η πρώτη ερώτηση ήταν κατά πόσο το Ισλαμικό κράτος έχει κάποια αν κάπως συνδέεται μαζί με το δικό μας τον τόπο. Δεν βλέπω να συνδέεται ιδιαίτερα. Όπως έχουμε ξαναπεί, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι κάποιοι από τους τζιχαντιστές, τους ξένους μαχητές, ταξιδεύουν διαμέσου της Κύπρου. Επειδή όμως δεν μένουν εδώ, είμαστε περισσότερο σημείων διέλευσης παρά παραμονής. Δεν βλέπω ιδιαίτερα μεγάλων κίνδυνων. Μεγαλύτερος κίνδυνος υπάρχει, όπως έχουμε ξαναπεί, από οργανώσεις όπως είναι η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, η Σιητική Χεζμπολάχ, η οποία είναι πιθανότερη σαν απειλή λόγω των καλών σχέσεων μας με το Ισραήλ. Η Χεζμπολάχ είναι ορκισμένος εχθρός του Ισραήλ. Το Ισλαμικό κράτος, νομίζω, λόγω και του γεγονότος ότι είμαστε νησί, δεν μπορεί να καταφέρει πάρα πολλά. Χωρίς αυτό να αποκλείεται στα επόμενα 10-20 χρόνια να υπάρξουν ακραία φαινόμενα λόγω και των ανάλογα μάλλον με τις εξελίξεις τις δημογραφικές και στα κατεχόμενα. Αυτό θα φανεί. Δημογραφικές εννοείς περισσότερο επικισμό. Αν αυξηθούν οι έπικοι ή αν αυξηθούν άλλοι πληθυσμοί. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τι θα συμβεί με τις συνομιλίες, γιατί όλοι πια αναγνωρίζουμε, και μπράβο στον κύριο Μουγιούρη και τον ευχαριστώ που το έθεσε, ότι κάτι να αλλάξει εδώ αφορά, δηλαδή, όλες οι ισορροπίες, όλες οι ισοζυγίες ανατρέπονται. Ναι. Θα πω ξανά κάτι που είπα σε προηγούμενη εκπομπή μας, ότι θεωρείται πως ένα κουρδικό κράτος, ένα μεγάλο Κουρδιστάν, θα ευνοούσε την επίλυση του Κυπριακού για τον λόγο ότι θα αποδυνάμωνε την Τουρκία. Και το αντίθετο. Έχει λεχθεί και το αντίθετο. Ότι αν η Τουρκία χάσει αυτό που είναι έδαφος δικό της, θα πρέπει να ευνοηθεί κάπου αλλού και θα της δοθεί κάτι άλλο. Ναι. Δηλαδή, όλα είναι στα σκοτεινά. Οπότε αυτό είναι μια θεωρία. Θεωρούν ότι δηλαδή μπορεί η Τουρκία να χάσει, λέω εγώ τώρα, μέχρι και το 1/4 ή 1/3 των εδαφών της. Στην καλύτερη ή στη χειρότερη για την Τουρκία περίπτωση. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται άμεσα, τουλάχιστον, ή λογικά δεν συνεπάγεται κατά ανάγκη κάτι θετικό για την επίλυση του Κυπριακού. Η λογική λέει ότι, μάλλον αυτή η λογική λέει ότι
επειδή η Τουρκία θα έχανε, θα αναγκαζόταν να αποσυρθεί από την Κύπρο, ίσως τα στρατεύματά της, ίσως διότι θα πιεζόταν από τη διεθνή κοινότητα κτλ. Όμως υπάρχει συνήθως μάλλον στις διεθνείς σχέσεις, όταν κάποιος χάνει από αριστερά, προσπαθεί να επεκταθεί δεξιά. Άρα θεωρείς περισσότερο πιθανό ότι αν έχανε αυτό θα έπρεπε να κερδίσει κάπου αλλού? Θεωρώ πρώτα ότι η δημιουργία ενός μεγάλου Κουρδιστάν δεν θα αποδυναμώσει την Τουρκία στο βαθμό που νομίζουμε, διότι ελπίζουμε, διότι μιλάμε για ένα στρατό της τάξης των 600.000 σε πλήρη επιστράτευση και τεράστιους αριθμούς αρμάτων κτλ. Δεν θα μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες, όμως μιλάμε για μια πολύ μεγάλη δύναμη, η οποία δεν συγκρίνεται ούτως ή άλλως με οποιαδήποτε άλλη δύναμη εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατά δεύτερον, είναι πολύ πιθανόν, εάν και εφόσον συμβεί αυτό το πράγμα, να έχουμε εξαγωγή αυτής της κρίσης ή της απώλειας από τα ανατολικά, να την έχουμε στα δυτικά, στο Αιγαίο, στην Κύπρο. Και να το θυμόμαστε αυτό. Mm-hmm. Συζητούμε, λέει ο άνθρωπος, ο κύριος Μουγιούρης, άδικα. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, κύριε Τζουάρα, δεν μπορούμε να μην το αγγίξουμε καθόλου, παρόλο που αρχίσαμε από το κουρδικό ζήτημα. Όλα άδικα, κοροϊδευόμαστε με άλλα λόγια. Κοροϊδευόμαστε, δεν νομίζω. Ίσως να μας κοροϊδεύουν όμως. Που έχει διαφορά, νομίζω. Όχι μας κοροϊδεύουν. Αν αυτοκοροϊδευόμαστε... Να αυτοκοροϊδευόμαστε, δεν νομίζω, διότι δεν θεωρώ ότι η λύση του Κυπριακού είναι αδύνατη ως τέτοια. Ακόμα και σήμερα. Όχι, δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη συγκυρία, μιλάω γενικά. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο δύσκολη από όσο ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, από το 1974 και εντεύθεν, και κάθε χρόνο γίνεται εκ των πραγμάτων δυσκολότερη. Όμως δεν θεωρώ ότι συζητάμε άδικα. Συζητάμε άδικα, ναι, υπό την έννοια ότι συζητάμε χωρίς πραγματική θέληση, επιθυμία και βούληση και στρατηγική. Διότι για να συζητάς κάτι, να διαπραγματεύεσαι κάτι και να επιθυμείς και να θεωρείς ότι δικαίως το συζητάς και ότι όντως έχει αντίκρισμα αυτό που πράττεις, τότε πρέπει να είσαι διατεθειμένος να το πας μέχρι τέλους, να έχεις την πολιτική θέληση και βούληση να πράξεις κάτι τέτοιο και να έχεις μια στρατηγική η οποία θα εργαλειοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα που έχεις προς αυτόν τον στόχο. Δεν σημαίνει αυτό, να σημειώσω αυτό, ότι δεν συνεπάγεται όλων αυτών ότι θα έρθει λύση, διότι όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, έχουμε απέναντι μας μια Τουρκία από την οποία εξαρτώνται πάρα πολλά. Αυτό θα ρωτούσα, ότι την Τουρκία τι θα την στένευε, τι θα την έκοβε στο θέμα της Κύπρου. Και όχι μόνο την Τουρκία, μιλώντας σήμερα μαζί σας, συζητώντας σήμερα μαζί σας, αντιλαμβάνεται κανείς και τους κινδύνους από τη Χεζμπολάχ, αντιλαμβάνεται κανείς ακόμα και από τους ISIS, δεν ξέρεις αύριο αν διαμέσου των κατεχομένων βρουν διέξοδο και διασπαστούν. Δηλαδή δεν ξέρεις κανένα σενάριο, είναι όλα έτσι πολύ ιστιαίο. Είναι όλα ανοιχτά. Είναι όλα ανοιχτά. Λοιπόν, αυτό τι θα μπορούσε τέλος πάντων να είχε πίεση απάνω στην Τουρκία για να ξημερώσει να φύγουν ως κατοχή, ως εγγυήσεις και ως στρατός? Έχω εκφράσει την άποψή ότι ίσως ο μόνος πλέον τρόπος με τον οποίο μπορεί η Τουρκία θεωρητικά και σε εισαγωγικά να στριμωχτεί είναι μόνο από το τουρκοκυπριακό στοιχείο. Από το τουρκοκυπριακό στοιχείο. Έχει μεγάλη αξία κουβέντα σας. Και πάντα σε συνεννόηση και συνεργασία με το ελληνοκυπριακό στοιχείο. Δηλαδή, δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι οι Τουρκοκύπροι έχουν υποχρέωση, διότι αρκετοί από εμάς το πιστεύουμε αυτό, ότι έχουν υποχρέωση να αντισταθούν εφόσον λένε ότι θέλουν να ζήσουν μαζί μας και να αντισταθούν στην Τουρκία, χωρίς εμείς να είμαστε διατεθειμένοι να παρέχουμε. Και δεν εννοώ σε προσωπικό επίπεδο. Σε προσωπικό επίπεδο μπορεί να έχουμε όλοι καλές σχέσεις. Να παρέχουμε, θα έλεγα, ασφάλεια. Θεσμικά, σε επίπεδο πολιτικών. Δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, διότι αποφεύγω να πω λεπτομέρειες για αυτήν την ιδέα. Ναι. Χωρίς να τους βοηθήσουμε λοιπόν εμείς τους Τουρκοκυπρίους με κάποιον τρόπο, κάτι που έπρεπε να γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έγιναν κάποιες προσπάθειες, αλλά έγιναν με λάθος κατά την άποψή μου τρόπο. Χωρίς λοιπόν μια τέτοια προσέγγιση και μια τέτοια στρατηγική, δεν μπορεί να υπάρξει πραγματικό κόστος ή πραγματικό κίνητρο εισαγωγικά. Και πίεση. Και πίεση για να προχωρήσει η Τουρκία σε οποιοδήποτε είδους
υποχώρηση. Ναι, ναι. Η οποία όμως να ικανοποιεί και εμάς. Βεβαίως. Λοιπόν, κύριος Παπά Μιχαήλ, παρακαλώ. Γεια σας, κύριε Παπά Μιχαήλ. Συγχαρητήρια στον κύριο Ζήνονα, το επίθετο δεν το συγχρασία. Είναι ο δόκτωρ Ζήνωνας Τζάρας. Ζήνωνας Τζάρας. Ναι. Πριν κάνω την απλή ερώτησή μου, θα έχω μια παρατήρηση για τα προηγούμενα που είπε για τη διχοτόμηση-τριχοτόμηση της Τουρκίας. Mm-hmm. Μήπως είναι ο εξωποποθισμός μας ότι θα διχοτομηθεί ή θα τριχοτομηθεί η Τουρκία, θα δυνατήσει. Φυσικά ο κύριος Ζήνωνας είπε ότι δεν θα δυνατήσει και αν τριχοτομηθεί. Μήπως είναι ο εξωποθισμός μας που τα λέει αυτά. Γιατί ό,τι λέει η ιστορία της Τουρκίας από τον καιρό που εμφανίστηκε πάνω στη γη των 10ων αιώνα, συνέχεια ανέχουν επιτυχίες. Γιατί ξέρουν και πολιτεύονται και ελίσσονται και πάντοτε κερδίζουν. Παρατήρηση. Η ερώτηση μου τώρα για απλή. Ποιο είναι το μακροπρόθεσμο μέλλον της Ευρώπης σε σχέση με το Ισλάμ, θα το δούμε αμεθάνως. Γιατί κάποτε ένα άλλος δόκτωρας διανοούμενος, πρόεδρος της Τουρκίας τότε, Μπακαρίδης τώρα, ο Τουρκούδοζαρ, σε μια ομιλία την οποία θυμάμαι, αλλά δεν θυμάμαι πότε και πού, είπε ότι την Ευρώπη θα την καταλάβουμε με την έκρηξη του μουσουλμανικού πληθυσμού. Σα παρατηρήσω, κύριε Ζήνωνα, παρακαλώ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Παπά Μιχαήλ. Να ακούσουμε τον δόκτωρα Τζάρα. Ναι. Θα έλεγα σε μεγάλο βαθμό ότι συμφωνώ με τη διατύπωση ότι η διχοτόμηση της Τουρκίας είναι ευσεβοποθισμός. Και νομίζω ότι είναι πολύ λάθος, πολύ μεγάλο λάθος να βαδίζουμε στηριζόμενοι σε έναν ευσεβοποθισμό. Αφενός και είπατε και επίσης ότι μπορεί να εγκυμονεί και κίνδυνο. Ναι, μπορεί να εγκυμονεί. Δηλαδή, δεν λέμε... λέω ότι εγκυμονεί οπωσδήποτε, αλλά είναι... υπάρχει το ενδεχόμενο. 50-50. Ναι, είναι 50-50. Οπότε αυτό που θέλω να πω δεν είναι κάποιο είδους θέσφατον ότι η Τουρκία πρώτον θα διχοτομηθεί και δεύτερον θα είναι υπέρ μας. Ναι. Λοιπόν, το δεύτερο για το μέλλον της Ευρώπης σε σχέση με τους μουσουλμάνους. Κοιτάξτε, επειδή το είπε ο Ζάλ, δεν σημαίνει ότι θα γίνει. Σίγουρα οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί αυξάνονται. Φαίνεται ότι κάτι πίνεται πάντως. Σίγουρα οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί αυξάνονται και σίγουρα έχουμε πρόβλημα με το εξτρεμιστικό Ισλάμ, το οποίο όπως σας είπα προηγουμένως πρέπει να αντιμετωπιστεί με τους τρόπους που σας ανέφερα. Από εκεί και πέρα, κάποια στοιχεία τα οποία ανέφερα επανειλημμένα είναι ότι ο πληθυσμός της Ευρώπης, ο μουσουλμανικός πληθυσμός της Ευρώπης είναι πάρα πολύ μικρός. Είναι γύρω στο 5%. Και από αυτόν τον 5% πάρα πολλοί μουσουλμάνοι είναι πλέον έχουν κοσμικευτεί. Δηλαδή δεν είναι μουσουλμάνοι που αυτοί οι θρησκόληπτοι, τέλος πάντων, φανατιστές. Είναι μοντέρνοι άνθρωποι. Α μην πω μοντέρνοι, διότι είναι υποκειμενικός όρος. Έχουν εκδυτικοποιηθεί. Τους βλέπεις, εντείνονται όπως όλοι οι υπόλοιποι. Δεν πάνε στον τζαμί, δεν ενδιαφέρονται, δεν ξέρουν τι είναι το Κοράνι, ούτε τι γράφει μέσα. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι ότι ενδιαφέρει όλους τους υπόλοιπους. Οπότε παραμένουμε πάλι σε αυτόν τον μικρό αριθμό, ένα 10% από το 5% των μουσουλμάνων της Ευρώπης, οι οποίοι έχουν αυτές τις τάσεις. Και βλέπετε ότι κάποιοι δεν είναι μόνο Άραβες, για παράδειγμα. Έχουμε και δυτικούς. Διενεργούν αυτές τις επιθέσεις, αλλά και Ευρωπαίοι, οι οποίοι έχουν ασπαστεί το Ισλάμ ή έχουν εμπνευστεί από το Ισλάμ. Οπότε το πρόβλημα μας, και θέλω να αναφερθώ και σε ένα ερώτημα που έβαλε ένας προηγούμενος τηλεθεατής που δεν απαντήσαμε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πολυπολιτισμικότητα. Το θέμα είναι πού βάζουμε τα όρια της πολυπολιτισμικότητας και μέσα σε όλων αυτών πώς αντιμετωπίζουμε το παράδειγμα που έδωσε ο τηλεθεατής με τα, για παράδειγμα, τα τζαμιά όπου υπάρχουν εξτρεμιστές ημάμιδες και διδάσκαλοι και ούτω καθεξής. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε οπωσδήποτε. Πρέπει να βρούμε εφάνταστους τρόπους, πάντα σε συνεργασία με τις κοινωνιολόγους αλλά και τις μουσουλμανικές αρχές σε Μέση Ανατολή και νομίζω αλλού. Ότι το έθεσες, αγαπητέ Ζήνου, αρχή της συζήτησης, ότι είναι κάτι που πρέπει να μελετηθεί, μελετάται τέλος πάντων και πρέπει να βρεθούν τρόποι επίλυσης επ' αυτού. Λοιπόν, θα πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο πίσω. Λοιπόν, θέλεις κάπου να εστιάσουμε, δεν ξέρω αν έχουμε και χρόνο να πάρουμε. Ωραία, ίσως να αγγίξουμε και λίγο τη Συρία. Ναι. Έχουμε αναφέρει κάποια πράγματα. Ναι. Να πω ότι... Τριχοτομηθεί η Συρία. Τι γίνεται.
Προς το παρόν βλέπουμε να δημιουργείται ξεκάθαρα μια ζώνη, όπως είπαμε, στα βόρεια της Συρίας, κουρδική ζώνη, κατά μήκος του τουρκο-συριακού συνόρου, η οποία, κατά την επιθυμία των Κούρδων, θα έφτανε μέχρι και τη Μεσόγειο. Δηλαδή, η επιθυμία και ο στόχος, αν θέλετε, των Κούρδων, είναι να υπάρξει έξοδος αυτής της... Για αυτόν τον λόγο, για να αποτρέψει τη σύνδεση των κουρδικών καντονίων και έχει φτάσει κάτω μέχρι την πόλη Αλμπαπ. Θέλει να κινηθεί, θα ήθελε ιδεατά να κινηθεί ανατολικά προς την πόλη Μανπίτς. Και για αυτόν τον σκοπό οι Κούρδοι, για να μην επιτρέψουν να συμβεί αυτό, έχουν συμπράξει με τους Ρώσους και με το Συριακό καθεστώς και τους έχουν παραχωρήσει μια ζώνη εδάφους μεταξύ της τουρκικής ζώνης και της κουρδικής ζώνης, για να μην αφήσουν την Τουρκία ουσιαστικά να προελάσει προς το Μανπίτς και νότια προς την Ράκα. Συνεπώς αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται. Οι Ρώσοι, να αναφέρουμε ότι υπάρχουν συζητήσεις και προσπάθειες για να δημιουργηθεί μια ρωσική βάση στο κουρδικό καντόνιο Αφρίν, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, που δείχνει τις προθέσεις της Ρωσίας και την αφοσίωση της, η δέσμευση της, αν θέλετε, στην στήριξη τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα των Κούρδων. Έχουμε ταυτόχρονα την τουρκική βάση, όπως είπα προηγουμένως, στην Αλμπαπ, η οποία είναι προς δημιουργία, και έχουμε και τα αμερικανικά περίπολα που βρίσκονται μαζί με τους Κούρδους, επίσης βόρειο-ανατολικά της Συρίας, μαζί με τους Κούρδους. Οπότε έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι πολύ δύσκολη για την Τουρκία. Το κουρδικό φαίνεται να είναι το μόνο σημείο ή το βασικότερο σημείο στην Συρία στο οποίο συμφωνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Υπάρχει έδαφος συνεργασίας και κάπου εκεί είναι που τα χάνει η Τουρκία. Διότι δημιούργησε περισσότερα προβλήματα από αυτά που έλυσε και η Ρωσία αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βολεύονται καθόλου με τη στάση της. Αυτό που ενδέχεται και που θα αποτελέσει μεγάλο πρόβλημα όταν και εφόσον συμβεί είναι νέες τουρκικές επιθέσεις στους Κούρδους της Συρίας, οι οποίες ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο και είτε ρωσικά είτε αμερικανικά στρατεύματα, κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε εκτράχυνση των εκτροχιασμών μάλλον των πραγμάτων. Από την άλλη, την έχουν πώς και πώς στη Τουρκία, με όλες αυτές τις, ανεπάρκειες της συμπεριφοράς της, να πω κόντρες, να πω δεν ξέρω κι εγώ πώς να το πω, παρόλα αυτά το χαϊδεμένο παιδί όλων την Τουρκία. Πλέον δεν είναι χαϊδεμένο, είναι όμως, νομίζω πως σας έχω ξαναπεί, μεταξύ καρότου και μαστιγίου. Δηλαδή, από τη μία προσπαθούν να της δώσουν πράγματα, από την άλλη χρησιμοποιούν σκληρές πολιτικές για να περιορίσουν τους στόχους της και τις φιλοδοξίες της. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να αναφέρουμε ότι η Τουρκία, επειδή είναι το κράτος που είναι, έναν ισχυρό κράτος, έναν κράτος το οποίο δεν μπορεί να εξαφανιστεί από την περιοχή. Μεγάλη αγορά, μεγάλο στρατός, μεγάλων πολιτικών και πολιτισμικών γύρος στην περιοχή μέχρι ένα βαθμό, δεν μπορούν να την αγνοήσουν ούτε να την αποκόψουν ηθελημένα τόσο εύκολα από τη Δύση. Φαίνεται όμως ότι όπως οδεύουν τα πράγματα και αν συνεχίσουν με αυτόν τον τρόπο, θα δημιουργηθούν μεγάλα χάσματα μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών ιδιαίτερα. Η Τουρκία να περάσει στη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας και να έχουμε μια κατάσταση ενός νέου ιδιότυπου Ιράν στην Τουρκία. Ενός κράτους το οποίο μετατρέπεται βαθμία σε πιο ισλαμικών και αυταρχικών και δημιουργεί προβλήματα στους δυτικούς του εταίρους. Το Ιράν, θυμάστε, πριν την θεοκρατική επανάσταση του 1979 ήταν δυτικός σύμμαχος, δυτικός εταίρος. Μετά το 1979 όλον αυτόν ανατράπηκε και άλλαξε ο διεθνής του προσανατολισμός και οι συμμαχίες του. Κάτι τέτοιο υπάρχει ο φόβος ότι θα συμβεί και με την Τουρκία με άλλους όρους βεβαίως και όχι σε τόσο έντονο βαθμό. Δόκτωρ Ζήνο Νατζάρα, πάντα πολύ έτσι χρήσιμο και επικοδομητικό να συζητούμε μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Πάμε να κλείσουμε.